η δήλωση της κυρίας Ζαχάροβα νομίζω ότι ήταν αποκαλυπτική χθες σε σχέση με τις προϋποθέσεις. Καλημέρα, Θανάση. Που θα πρέπει να πληρούνται ώστε να επιστρέψει η κανονική ροή του φυσικού αερίου. Και αυτές οι προϋποθέσεις είναι άμεσα συνυφασμένες, άμεσα συνδεδεμένες, Θανάση, με τις κυρώσεις της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας, είπε η κυρία Ζαχάροβα. Τι σημαίνει αυτό? Είναι περίπου η συνέχεια όλων αυτών που έχουμε συζητήσει το τελευταίο διάστημα. Θυμίζω ότι λέγαμε πως αρκετοί Ρώσοι διπλωμάτες υπογράμμιζαν ότι δεν είναι δυνατόν από τη μια μεριά η Ευρωπαϊκή Ένωση να λαμβάνει εχθρικές, μη φιλικές όπως τις χαρακτηρίζουν, αποφάσεις και να προχωρά σε τέτοιες ενέργειες έναντι της Ρωσίας και να περιμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μέλη της ότι όλα θα είναι φυσιολογικά στη μελλοντική συνεργασία των δύο πλευρών. Θυμίζω ότι Ρώσοι διπλωμάτες έλεγαν επίσης ότι μία από τις αποφάσεις που προκαλεί ιδιαίτερη ενόχληση στην ρωσική πλευρά είναι βέβαια το γεγονός ότι, όπως έχει πει και ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο παρελθόν, έχουν κλαπεί τα αποθεματικά της Ρωσίας στις ευρωπαϊκές τράπεζες σε ύψος πάνω από 300 δισεκατομμύρια δολάρια. Μπορεί να μην είναι μόνο ευρωπαϊκές, είναι δυτικές τράπεζες, και μάλιστα η Μόσχα θεωρεί ότι όλα αυτά τα χρήματα ήταν ουσιαστικά πληρωμή φυσικού αερίου που έχει, που έχει παραχωρηθεί στην Δύση σε πολλές δυτικές χώρες το προηγούμενο διάστημα. Όλη αυτή η συζήτηση είναι φανερό ότι βρίσκεται στο τραπέζι. Η κυρία Ζαχάροβα διαβεβαίωσε καταρχάς ότι δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο διακοπής πλήρους διακοπής της συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα και στην προμήθεια της Ευρώπης με ρωσικό φυσικό αέριο, αλλά υπογράμμισε το γεγονός ότι πολλά εξαρτώνται από τη στάση που θα κρατήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο εξής. Και όλα αυτά βέβαια νομίζω λέγονται τις παραμονές, όπως τουλάχιστον μεταφέρει ο τύπος, τη συζήτηση ενός ακόμη έβδομου, αν δεν κάνω λάθος, πακέτου κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας. Έχω την αίσθηση ότι η Μόσχα με κάποιο τρόπο έμεσα, όχι άμεσα μέχρι στιγμής, συνδέει αυτό το πακέτο και με το τι μέλη γενέστε στον ενεργειακό τομέα. Πάντως, αν μου επιτρέπεις, Θανάση, και θέλω να σε ρωτήσω αυτό. Από τη μία έχουμε το ζήτημα του φυσικού αερίου, και τι θα γίνει και αν θα ανοίξει η στρόφιγγα ή θα την κλείσει η στρόφιγγα η Ρωσία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Από το δεύτερο μεγάλο θέμα, εκτός από την ενέργεια, είναι τα σιτηρά. Αυτή τη στιγμή συζητάμε αν η Ρωσία θα επιτρέψει στην Ουκρανία, μετά από συμφωνία, δεν είναι έτσι, να εξάγει σιτηρά τα οποία αφορούν, αν μη τι άλλο, τον επισιτισμό. Εκεί τι γίνεται, Θανάση? Ναι, υπάρχει μεγάλη, έχω την αίσθηση, παραπληροφόρηση στο συγκεκριμένο σημείο. Τουλάχιστον αυτό λέει η ρωσική πλευρά, ότι η συζήτηση που γίνεται είναι για μία ποσότητα, όταν ξεκίνησε μάλλον αυτή η συζήτηση, 20 εκατομμυρίων τόνων που βρίσκονταν σε λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, τα οποία ελέγχει ακόμη η Ουκρανία. Δηλαδή, ουσιαστικά, τον Νικολάεφ και την Οδυσσό. Αυτά τα φορτία είχαν αποκλειστεί. Η Μόσχα επιμένει ότι ο αποκλεισμός δεν έγινε από τη δική της πλευρά, αλλά έγινε από το γεγονός ότι η Ουκρανία αποφάσισε να ναρκοθετήσει αυτά τα λιμάνια. Η ίδια η Μόσχα επιμένει ότι το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει διαρκώς, σχεδόν από την έναρξη αυτού του πολέμου, ότι δεν εμποδίζει τα πλοία που θα επιδιώξουν να απομακρυνθούν από τα λιμάνια αυτά, αλλά αυτό συμβαίνει επειδή δεν μπορεί να γίνει η απομάκρυνση των πλοίων αυτών, γιατί έχουν ναρκοθετηθεί τα λιμάνια αυτά. Επομένως, η συζήτηση γίνεται επί του τεχνικού ζητήματος, αν θα υπάρξει κάποιος μεσολαβητής, ώστε η μία από τις δύο πλευρές να μην εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι θα αποναρκοθετηθούν πλέον τα λιμάνια αυτά και θα απομακρυνθούν τα φορτία που μπορούν να οδηγηθούν σε αυτή την περιοχή. Η Μόσχα επιμένει ότι μεγάλες ποσότητες
σιταριού ήδη απομακρύνονται, μεταφέρονται από την Ουκρανία. Αντιστοίχως βέβαια έχουμε ακούσει και κατηγορίες από την Δύση και την Ουκρανία ότι και η ίδια η Ρωσία απομακρύνει, μεταφέρει σιτάρι από τις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της. Επομένως, επί της ουσίας δεν υπάρχει πραγματική απαγόρευση κάθε είδους μεταφοράς του σιταριού από την Ουκρανία. Η Ρωσία θεωρεί ότι αυτή η συζήτηση εμπολής είναι ένα κομμάτι της δυτικής προπαγάνδας εναντίον της. Επίσης, νομίζω έχει σημασία να ακούσουμε και το τι λένε οι ειδικοί, γιατί κάποιοι ειδικοί έχουν υπογραμμίσει το γεγονός ότι τα 20 εκατομμύρια τόνοι για τα οποία γίνεται η συζήτηση και έχουν ρεθεί αποθηκευμένα στα λιμάνια της Ουκρανίας, yeah, είναι ένα ελάχιστο ποσοστό. Κάποιοι λένε μισό, κάποιοι λένε ένα, άλλοι λένε 2% της παγκόσμιας αγοράς. Κατά τη Μόσχα, η απειλή για την επισυντιστική κρίση και όσα έρχονται το επόμενο διάστημα είναι καθαρά συνέπεια κυρίως του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί απαγορεύσεις στη λειτουργία της ελεύθερης οικονομίας και του ελεύθερου εμπορίου.